Γεια σας, τι μου κάνετε, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Ανοίγω ένα βλογκάκι και με το που ανοίγω το βλογκάκι, μαντέψτε τι θα φτιάξω. Το παραδοσιακό μοσαϊκό, το γλυκό που έχουμε μεγαλώσει όλοι από παιδιά. Ναι, και τώρα μισό λεπτό γιατί μαζεύω τα υλικά μου. Είναι λίγα, απλά και γρήγορο γλυκό, ψυγείου ή κατάψυξης, όπου θέλετε το βάζετε. Οπότε πάμε να σας δείξω τα υλικά. Αρχικά έχουμε 250 γραμμάρια βούτυρο, εγώ το έχω λιώσει, 50 γραμμάρια κονιάκ θέλει, εγώ έχω βάλει λικέρ βύσσινο. Με ό,τι έχουμε παιδιά, δεν χρειάζεται να τρελαθούμε. Έχουμε 50 γραμμάρια κακάο, 250 γραμμάρια μπισκότα και θέλουμε και 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, είναι ακριβώς 200. Στον κάδο που έχουμε τα μπισκότα, αρχικά ρίχνουμε το κονιάκ ή το λικεράκι μας και τα σπάμε έτσι μαλακά με το χέρι. Θέλουμε τα μπισκότα να ανακατευτεί το λικέρ ή το κονιάκ μας. Να πάει δηλαδή παντού σε όλα τα μπισκοτάκια. Οπότε τα ραντίζουμε με λίγα λόγια. Και αυτά από εδώ παίρνουν και τη γεύση. Τώρα, αν δεν θέλετε για τα παιδάκια σας να βάλετε λικέρ, μη βάζετε, δεν είναι απαραίτητο. Άμα θέλετε να το φάνε τα παιδάκια, μπορείτε να βάλετε λίγο θυμό πορτοκάλι. Ορίστε. Το μπολ με το λιωμένο βούτυρο και με ένα αναβευτήρι ρίχνουμε το κακάο, ανακατεύουμε την άχνη μας σιγά σιγά και ανακατεύουμε. Και ρίχνουμε και ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Εν τω μεταξύ εγώ... Να το. Δίνει φανταστική γεύση και άρωμα. Και το πορτοκαλάκι μετά το κόβετε, το τρώτε, το πίνετε χυμό, ό,τι θέλετε. Ανακατεύουμε. Τώρα, καλό είναι λίγο σιγά σιγά να το αφήσουμε το βουτυράκι να ξεκινήσει να παγώνει για να τυλιχτεί πιο ωραία, δηλαδή να το αφήσουμε λίγη ωρίτσα έτσι. Οπότε το αφήνουμε λίγο έτσι και θα σας δείξω στη συνέχεια. Επίσης ξέχασα να σας πω ότι εδώ σε αυτό το μείγμα ρίχνουμε και μία πρέζα αλάτι γιατί είναι φανταστικό. Δίνει απίθανη γεύση. Και το ανακατεύουμε πάλι. Και το αφήνουμε στην άκρη όπως είπαμε να κρυώσει λίγο. Να αρχίσει να πίζει έτσι. Όταν έγινε πολύ πηχτό λίγο. Μετά από λίγη ώρα που έχει αρχίσει και πίζει θα ρίξουμε μέσα στα μπισκότα το μείγμα μας. Με μία μαρίζα θα καθαρίσουμε και το λεκανάκι, να μην αφήσουμε καθόλου από το βούτυρο και το κακάο. Και ανακατεύουμε με τη μαρίζα μας, να πάει παντού. Ορίστε.
θέλουμε το κακάο μας να πάει παντού. Ωραία, και αφού τα ανακατέψαμε να πάνε παντού, θα πάρουμε μία λαδόκολα. Εντωμεταξύ αυτό το γλυκό μου θυμίζει όλα μας τα παιδικά, τα χρόνια, αναμνήσεις, τα πάντα. Τέλος πάντων, πιστεύω όλοι έχουμε φάει από αυτό το γλυκό. Ωραία, ορίστε. Και θα το ρίξουμε. Μπορεί εσείς να μην θέλετε βέβαια να το κάνετε έτσι, να θέλετε να το βάλετε σε μία φόρμα. Πάλι σε λαδόκολλα και στη φόρμα. Το έχω αδειάσει όλο τον μπολ. Ωραία, και τώρα θα το δουλέψουμε με τα χέρια μας. Μέχρι να γίνει ένα ωραίο σαν λουκάνικο, σαν σαλάμι, σαν όπως θέλετε να το πείτε. Το δουλεύουμε καλά καλά με τα χέρια να πάει το σχήμα παντού. Τώρα οι άκρες που φεύγουν με τη Μαρίς θα το φέρουμε πιο εδώ. Εγώ θα πάρω κι άλλη μία λαδόκολλα. Οπ, ένα κομματάκι έφυγε, το τρώμε. Κλείνουμε από εδώ τις άκρες για να μην φεύγει. Ορίστε, τώρα εντάξει, το πώς θα το πλάσετε είναι στο δικό σας χέρι. Εγώ θα το βάλω κατάψυξη, ή ψυγείο ή κατάψυξη, όπως θέλετε. Οπότε, αυτό είναι και μπαίνει στην κατάψυξη τουλάχιστον για 2-3 ώρες. Και μετά κόβετε και τρώτε. Και αφού έφτιαξα το γλυκό μου, είναι η ώρα να φάω και για μεσημέρι, γιατί παιδιά η ώρα είναι τώρα 2 παρά τέταρτο. Η Μπέμπα κοιμάται και η Παναγιώτα. Και η Παναγιώτα έφαγε παστίτσιο από χθες που είχα. Σήμερα εντωμεταξύ είναι Δευτέρα, να σας πω κιόλας, 22 του μηνός. Και θα φάω νούντλς, παιδιά, που έχω και καιρό να φάω. Έχω πάρει αυτά εδώ. Από το... τα δείχνω σωστά καλέ. Σωστά τα δείχνω. Από το σκλαβενίτι. Είναι λέει με γεύση πάπιας. Δεν τα βρήκα, οπότε έβγαλα το τηγάνι το μεγάλο. Καλά, δεν είναι δύσκολα για να τα φτιάξεις. Έχω βράσει νερό στο βραστήρα. Θα το ρίξω μέσα. Θα ρίξω τα νούντλς. Έχω ανάψει και το μάτι στο 9.
Ορίστε. Έβαλα τα νούντλς μέσα. Έχει τώρα δύο σακουλάκια που είναι μάλλον οι γεύσεις. Μάλλον. Το ένα έχει σκόνη και το άλλο σκόνη έχει. Οπότε θα ρίξω και τη γεύση μέσα. Α, το ένα είχε λαχανικά. Καλά, δείγμα από λαχανικά, μην νομίζετε. Α, και το άλλο έχει μπαχαρικά. Οπότε θα το αφήσω να γίνει. Και εννοείται, εγώ σε αγνέσια Κινέζα έχω και ξυλάκια. Εντάξει, μην με κράξετε πολύ. Αχ, ωραία μυρίζει, παιδιά, ε. Άρε, που είναι ο χειμώνας, ρε. Μου έχουν λείψει αυτά. Του λέτε, εγώ θα ρίξω και λίγο ντοματούλα μέσα, γιατί μ' αρέσει. Να μην είναι έτσι ανουστούλη. Χωρίς ντουμάτα. Γιατί εντάξει και νούντλς, αλλά θα τα κάνουμε και λίγο ελληνικά τα νούντλς. Ωραία. Έριξα και λίγο ντοματούλα και θα τα αφήσω να γίνω. Και αν δεν με ξυπνήσει μικρή, θα φάω. Αν με ξυπνήσει μικρή, δεν θα φάω. Αν με ξυπνήσει, εντάξει, ό,τι να είναι. Αν εννοώ, καταλάβατε τέλος πάντων, ότι αν δεν ξυπνήσει μικρή, θα καταφέρω να φάω. Αν σηκωθεί το μωράκι, δεν θα φάω. Και αυτά, σας αφήνω να γίνουν, να φάω και θα τα πούμε το απογευματάκι. Θα σας δείξω και το γλυκό. Γεια σας, γεια σας, είναι απογευματάκι. Έχω σκοτεινά, γιατί έχω κοιμήσει την Πέπα. Και τώρα θα σας δείξω, παιδιά, η ώρα είναι 6:30. Ρίχνει μια βροχή. Κοιτάξτε εδώ. Δεν φαίνεται, αλλά οι δρόμοι είναι ποτάμια. Άσε δε που ρίχνει κάτι κεραυνούς και κάτι αστραπές, λες και πέφτουν μέσα στο σπίτι. Τι να πω. Και έτσι που λέτε, παιδιά, αυτό από θέμα καιρού. Μισό λεπτό, τώρα δεν με βλέπετε, το καταλαβαίνω, να ήρθα στο φως. Και η μικρή μου κοιμάται, η μεγάλη είναι απάνω στη μάνα μου. Και αυτά, δεν κάνουν κάτι. Το γλυκό δεν το έχω κόψει ακόμα, για να σας το δείξω. Όταν θα το κόψω θα σας δείξω. Έχω μαζέψει την κουζίνα μου και κάθομαι κι εγώ. Και λέω, αφού κοιμάται η μικρή, να πάω κι εγώ να πέσω λίγο για ύπνο. Οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Εμείς είμαστε καλά, χθες έριξε πάρα πολύ βροχή. Εν τω μεταξύ, από κεραυνό πήρε και σε ένα σημείο στο χωριό μου φωτιά. Ευτυχώς καταφέρανε και το σβήσανε. Το έχουν σε έλεγχο, τέλος πάντων. Λογικά θα το έχουν σβήσει κιόλας. Και έχω φτιάξει καφεδάκι και πίνω καπουτσίνο ζεστό. Βασικά θα σας δείξω τη μαμάς μου, να δείτε πως έχει κάνει η μηχανή το καφέ. Και πίνουμε καφεδάκι. Περιμένω τώρα να κατέβει και η μαμά μου. Η ώρα τώρα, παιδιά, είναι 10 παρά. Βλέπετε? Α, δεν φαίνεται. Πίνουμε καφέ 10 η ώρα. Ναι, γιατί? Σηκωθήκαμε 9 και έβαλα τη μικρή στο καρότσι και κοιμάται. Πάνω για τουλάχιστον σηκωθεί από νωρίς, δεν έχει ανάγκη. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια, ότι δεν θέλει να κοιμηθεί το πρωί. Έφαγε και το πρωινό της. Και εγώ τώρα πίνω καφεδάκι και είμαι έτσι λίγο κάπου σκομμάτια, αλλά θέλω να φτιάξω, να καθαρίσω λίγο το σπίτι και να κάνω καμιά δουλειά. Ήλιο έχει σήμερα, βέβαια έχει πει για βροχές. Ελέξω. Το κρέας. Τρως κρέας, αγάπη μου, μπράβο. Και αυτό,
Πάντως εχθές έριξε μία βροχή. Λες και έριξε όλη τη βροχή του χρόνου. Τέλος πάντων. Οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια. Τι να σας πω, τέτοια βροχή έχει και πάρα πολύ αέρα. Φανταστείτε ότι είμαι μέσα και έρχεται το αέρα, το νερό. Τι να πω, καλό χειμώνα. Ας ευχηθώ καλό χειμώνα. Δεν ξέρω, ειλικρινά, τι να πω. Ήρθε ο χειμώνας, μάλλον, αυτό θα πω. Είναι απογευματάκι. Έξω ακόμα βρέχει. Η ώρα έχει πάει μισό λεπτό. Είναι 5 η ώρα. Και τώρα θα φτιάξω ένα καφεδάκι να πιω. Ναι. Έριξε πάρα πολύ βροχή. Σε σημείο που λες ότι τι φάση, μόνο νόη λείπει. Με την κυβωτό. Μισό λεπτό να φέρω το γάλα. Πάρω πιο μεγάλη κούπα. Που λέτε ότι μόνο νόη έλειπε. Ή μάλλον θα κάνω ένα λάτε. Πάρω ποτήρι. Τόση ώρα δεν γράφω, ναι, δίκιο έχετε. Πήρα αυτό το ποτήρι να πιω το λάτι μου. Λέτε βλακιά αν μην πάρω τέτοιο ποτήρι. Πάω να πιω, παιδί μου. Να πάρω ένα ποτήρι. Μεγάλο. Αλλά λέω τώρα εγώ. Μην κάνω καμία βλακία με το μεγάλο ποτηρίκι. Να και λέω, έχω την κούπα μου, τη μεγάλη. Για να σας δείξω. Γέμισε όλη γάλα και αφρό και τώρα πέφτει ο καφές. Κοιτάξτε εδώ η διαχώρηση, αυτό είναι το λάτε. Εγώ θα βάλω και δεύτερη κάψουλα, οπότε θα σας το δείξω στο τέλος. Και αυτό είναι διπλό λάτε. Βλέπετε τι ωραίο αφρό έχει κάνει. Αυτός εδώ είναι όλος αφρός.
Και τώρα θα καθίσω έξω στη βροχή να απολαύσω το καφεδάκι μου. Έχει τη βροχή στο μπαλκόνι, όπως καταλαβαίνετε. Και μετά θα δω τι θα κάνω. Να σφουγγαρίσω θέλω, που δεν έχω σφουγγαρίσει. Σήμερα εντωμεταξύ το μεσημέρι φάγαμε ποδαράκια. Αρμιέσια, καταλαβαίνετε, σούπα. Δεν ξέρω αν τρώτε εσείς τέτοια, έχετε φάει ποτέ. Μας αρέσουν. Ορίστε, έτοιμο και το καφεδάκι. Η μικρή κάθεται λίγο ήρεμα τώρα, η Παναγιώτα είναι στη μαμά μου. Οπότε όσο κάθεται ήρεμα θα απολαύσω εγώ τον καφέ μου. Γεια σας, γεια σας, είναι η επόμενη μέρα. Εννοείται ότι ο καιρός έχει ραντεβού με κάθε μέρα 4 ώρα πιάνει μια καταιγίδα, μια κακοκαιρία, δεν ξέρω γιατί. Χθες το βράδυ είχαμε όλο το βράδυ κολικούς, οπότε δεν κοιμήθηκα. Και το πρωί πάλι δεν κοιμήθηκα και κοιμήθηκα περίπου 12 η ώρα μέχρι τις 3.30. Εν τω μεταξύ σήμερα θα έρθουν και η νονά της Μπέμπας με τον νονό της για, καταλαβαίνετε, να την θυμώσουν και τα λοιπά. Οπότε κάνω λίγες δουλειές. Τώρα θα σας δείξω. Έχω μαζέψει το δωμάτιό μου όλο και το δωμάτιο της Παναγιώτας, όχι ότι θα μείνει πολύ έτσι, και το μπάνιο εννοείται. Και έχω μαζέψει και το σαλόνι και τώρα ξεσκονίζω εδώ τον υπολογιστή μου. Α, με βλέπετε, γεια! Τον υπολογιστή μου, εδώ τον καθρέφτη και την κουζίνα. Επίσης δεν σας είπα, δεν θυμάμαι. Έχω πάρει αυτό εδώ το νάιλον και το έχω βάλει πάνω στο τραπέζι γιατί μου έχει σπάσει το τζάμι. Και μέχρι να βάλω τζάμι, γιατί παιδιά είναι και πανάκριβο, έβαλα αυτό για να μην λερώνουμε το καρέ, και χωρίς καρέ εμένα δεν μ' αρέσει. Οπότε κάνω δουλειές, καθαρίζω και μετά θα κάνω και ένα μπανάκι. Τώρα έχω βάλει εκεί την μπεμπούλα με το κινητό, με λευκούς ήχους για να κοιμηθεί. Μόνο έτσι, η Παναγιώτα είναι πάνω στη μαμά μου για να κάνω εγώ δουλειές. Και αυτά. Τώρα στα παιδιά θα τους κεράσω τον κορμό που έφτιαξα σαν γλυκό. Έχουμε και ποτά, θα πάρουμε και τίποτα να πάμε. Και αυτά. Και αν με ρωτήσετε γιατί έρχεται πριν σαραντήσω η νονά, γιατί έρχεται 2-3 μέρες νωρίτερα, γιατί όταν θα σαραντήσω εγώ θέλω να πάω στην νονά της για να μας δώσει ζάχαρη. Όταν σαραντίζεις πας σε 3 σπίτια, στις γιαγιάς, στις άλλες γιαγιάς και στον νονό ή την νονά, αν έχεις, ή σε κάποιο άλλο σπίτι. Και το ένα σπίτι σου δίνει ένα αυγό, το άλλο σπίτι σου δίνει βαμβάκι και το άλλο σπίτι σου δίνει ζάχαρη. Και γιατί είναι όλα αυτά? Η ζάχαρη για να είναι γλυκαμένη η ζωή της μέχρι τα γεράματά της. Το αυγό είναι για να είναι γόμιμη η ζωή της σε δουλειές, της, τα κάνει οικογένεια κτλ. Και το βαμβάκι είναι για να γεράσει, ρε παιδί μου, και να έχει λευκά μαλλιά. Βέβαια θα τα βάφει, φαντάζομαι. Έλα πάνω για την μου. Να και η Παναγιωτίτσα, πες γεια. Βιβλίο μου, γεια. Βιβλίο μου. Ναι. Και αυτό κάνω δουλίτσες τώρα, μαζεύω. Θέλω να σκουπίσω, να τελειώσω το ξεσκόνδυμα, να σκουπίσω. Καλά, σκουπίζω 3 φορές τη μέρα και 4. Γιατί κάτι τρώει η Παναγιώτα και τρώει όλο το σπίτι. Να σφουγγαρίσω, γιατί χυθήκανε κάτι, έτρωγε κάτι η Παναγιώτα και τα έχει χύσει παντού. Κάτι μερμελάδες και αυτά, οπότε θέλω και να σφουγγαρίσω. Και εννοείται, εντάξει, μετά το σκούπισμα πάει και το σφουγγάρισμα. Βέβαια, όταν σκουπίζεις 3 φορές τη μέρα, δεν σφουγγαρίζω και 3 φορές τη μέρα. Γιατί δεν ερχόμαστε από έξω, δεν μπαίνουμε με παπούτσια μέσα κτλ. Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ, γιατί πάλι πολυλογώ. Κάνω τις δουλειές και τα λέμε. Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε? Όπως καταλάβατε, είναι η μεθεπόμενη μέρα. Χθες δεν άνοιξα καθόλου. Και μεθεπόμενη. Ναι. Τέλος πάντων, έχουν περάσει 1-2 μερούλες που ήρθαν η νονά της Μπέμπας. Τη Δευτέρα σαραντίζουμε. Όπως σας είπα, σήμερα είναι Παρασκευούλα. Τώρα θα σας δείξω τι της έφερε η νονά της για το κέρασμα που λέμε. Της έφερε, είναι αυτό εδώ το κουτάκι.
Και μέσα έχει αυτό εδώ το κόσμημα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και την ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ μου έχουν φέρει και άλλο δωράκι, αλλά περιμένω να κάνω ένα βίντεο ξεχωριστά με τα δωράκια της μπέμπας που τις έχουν φέρει. Και σήμερα μας πήρε και μία μαμά από μία χυμαθήτρια της Παναγιώτας και μας κάλεσε γενέθλια και χαρήκε πάρα πολύ η Παναγιώτα. Οπότε θα τη στείλω την Κυριακή, δεν θα πάω εγώ εννοείται. Άμα δεν σε ραντήσω, σας το έχω πει ότι δεν μπορώ, δεν θέλω εγώ να βγω έξω και δεν θα έχει και πολλά παιδάκια εκεί, 3-4 παιδάκια θα είναι, οπότε θα τη στείλω και χαίρεται πάρα πολύ, είναι πολύ χαρούμενη. Θα βγω να πάρω κάτι εγώ τώρα το μεσημεράκι, ένα δωράκι για το παιδάκι και τώρα έχω βάλει και μαγειρεύω. Η Παναγιώτα φύγει χόρτα με τη μαμά μου και φασολάκια. Εγώ εδώ ψήνω κότο μπουκές για εμένα και θα φάω και μία ντοματούλα. Το σπίτι, παιδιά, γίνεται ένας ψηλό χαμός. Τώρα θα σας δείξω. Εντάξει, εδώ έχω πάντα πολλά πράγματα. Έχω πράγματα δικά μου, την κάμερα, της Παναγιώτας. Ό,τι δεν θέλω να φτάσει Παναγιώτα, τα βάζω εκεί πίσω. Καλά το καρότσι. Μαζεμένο χάλια είναι, τέτοια φάση. Εδώ η μπέμπα κοιμάται για πρώτη φορά λίγο στο λίκνο, τώρα για μεσημέρι. Και το δωμάτιο της Παναγιώτας είναι που γίνεται ο χαμός. Τρον, παιχνίδια. Παιχνίδια. Αυτό εδώ είναι από μία καλαθούνα που είχα την Παναγιώτα και βάζω το μπανιερό και πλένω τη μικρή. Εννοείται ότι δεν το βάζω εδώ, παιδιά, το βάζω αλλού. Και τώρα περιμένω να φάω και να ξαπλώσω. Πάλι είχαμε ζόρικο βράδυ. Βασικά κάθε βράδυ είναι ζόρικο. Γιατί δεν κοιμόμαστε, δεν θέλουμε να κοιμηθούμε, δεν χορταίνουμε, δεν ξέρω κι εγώ τι πια. Αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Τώρα, στις ερωτήσεις που με ρωτάτε, θα έρθει βίντεο με ερωτήσεις και απαντήσεις. Οπότε θα τα ρωτήσω όλα, θα τα ρωτήσω, είπα, καλά είναι. Θα τα απαντήσω όλα εκεί και για το πώς περνάμε κουλικούς και τα λοιπά. Λογικά θα το έχετε δει πριν από αυτό το βίντεο, μάλλον. Και έτσι που λέτε. Τώρα θα φάω, θα ξαπλώσω όσο προλάβω και αν προλάβω, δεν ξέρω. Καλό είναι τώρα έχει σταματήσει και η βροχή, δεν βρέχει. Έχει δροσιά, μένω ωραία, αλλά δεν βρέχει. Χτίνη, γεια σας. Με το θυλασμό συνεχίζω ακόμα. Τη δίνω και δύο γεύματα ξένο, αλλά συνεχίζουμε ακόμα με το θυλασμό. Το παλεύουμε. Εντάξει, πιστεύω θα στρώσει σιγά σιγά, οπότε θα είναι καλά. Αυτά, τίποτα άλλο παιδιά, δεν κάνουμε κάτι και γι' αυτό δεν έχω και τι να τραβήξω εδώ μέσα. Τώρα από εβδομάδα που θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο για ένα περπάτημα, θα είμαστε πιο άνετοι, θα έχω κάτι άλλο να τραβήξω τέλος πάντων. Δεν θα είναι μόνο μέσα. Οπότε κάπου εδώ θα κλείσω και αυτό το βλογκάκι. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Μην ξεχνάτε και την εγγραφούλα να μεγαλώνει παρέα μας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τα σχόλια, τους καινούριους συνδρομητές που έρχονται στο κανάλι μας, για την αγάπη σας, για όλα. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να είσαστε όλοι και όλες καλά. Τα φιλιά μου.